πάμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση, μέσω Skype βέβαια, με το Παρίσι. Εκεί βρίσκεται η Άρια Τερζάκη. Άρια, καλησπέρα. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό? Εννοείται. Λοιπόν, η καθημερινότητα των Ελλήνων εκεί στο Παρίσι, μέσα σε μία περίοδο καραντίνας και πανδημίας, πώς είναι? Τηλεφωνική πλέον. Σωστά. Με βιντεοκάμερες. Ναι. Προσπαθούμε να κρατάμε την επικοινωνία μέσω Facebook, Instagram, ξέρεις, όπως μπορούμε να κρατάμε την επικοινωνία, διότι δεν μπορούμε βέβαια να μεταφερθούμε. Οι λόγοι οι οποίοι μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι είναι συγκεκριμένοι, είτε για να πάμε στη δουλειά μας, είτε για να πάμε στο νοσοκομείο, είτε για να βγάλουμε το κατοικίδιό μας έξω, τα κλασικά πλέον. Υπάρχει εκεί και η τακτική λογική του SMS. Δηλαδή κάποιος για να βγει έξω... Δεν στέλνουμε SMS, ναι. θα εκτυπώσουμε ή θα πάμε, δηλαδή από το ίντερνετ κατεβάζουμε μια εφαρμογή που απλά ενημερώνουμε την ώρα που θα βγούμε και το λόγο για να βγούμε. Δεν κάνουμε τηλεφώνημα. Μάλιστα. Πρόστιμα πέφτουν, βεβαιώνονται παραβάσεις? Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν πρόστιμα, αν και θεωρώ ότι σε αυτό το δεύτερο περιορισμό βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο... είναι πιο... δηλαδή δεν βλέπω να μας τσεκάρουν τόσο όπως την πρώτη φορά. Στον πρώτο περιορισμό, σχεδόν κάθε μισή ώρα, υπήρχαν άτομα από το Δημαρχείο που σου έκαναν έλεγχο. Εμένα σε αυτόν τον περιορισμό με έχουν σταματήσει από την αρχή μόνο 2 φορές. Άτομα από το Δημαρχείο είπες? Από το Δημαρχείο είπες? Ναι, από το Δημαρχείο και η αστυνομία. Είναι όλες οι υπηρεσίες λοιπόν εκεί. Η ψυχολογία των κατοίκων εκεί έχει πέσει. Πώς βλέπεις τους Γάλλους? Εξαρτάται την ηλικία, εξαρτάται την κατάσταση. Γιατί ξέρετε, στο Παρίσι υπάρχουν και μικρά σπίτια, δηλαδή που μένει ο κόσμος, και αυτά μπορεί να είναι από 20 τετραγωνικά, τα οποία να έχουν απλά ένα φεγγίτι. Δηλαδή δεν είναι όπως στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει εμείς σε μεγάλα σπίτια, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί και ένα σπίτι να είναι στον 5ο όροφο, χωρίς ασανσέρ και να μην έχει πώς. Για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο. Πολύ δυσκολότερα θα περνάει τον περιορισμό από ότι κάποιον άλλο. Και βέβαια, Άρια, το Παρίσι δεν θυμίζει σε τίποτα το Παρίσι πέρυσι, πρόπερσι, με το εορταστικό κλίμα να έχει πάει περίπατο. Αυτό λέει οι πληροφορίες μου, αυτό λένε. Το κλίμα αυτό δεν υπάρχει, δεν ξέρω πότε θα ξαναεπιστρέψει και γιατί ακόμα και μέχρι τις γιορτές δεν είναι σίγουρο τίποτα ότι θα ανοίξουν τα μαγαζιά, ούτε τώρα συζητάνε, ας πούμε, να ανοίξουν τα μαγαζιά που πουλούν παιχνίδια για να πάρουν τα παιδιά τα παιχνίδια τους. Το Παρίσι δεν έχει καμία σχέση με το Παρίσι που εγώ γνώρισα πολλά χρόνια πριν, από τότε που ξεκίνησαν, από το 2015 που ξεκίνησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις, από τότε το Παρίσι άρχισε να αλλάζει εικόνα. Ούτε λόγος βέβαια, αυτό το γκλάμουρ, ούτε λόγος βέβαια για φωτισμούς χριστουγεννιάτικους, για στολισμούς. Έχουν γίνει οι στολισμοί στους δρόμους, τα φώτα όλα αυτά θα ανάψουν κανονικά και ορισμένες βέβαια βιτρίνες έχουν κάνει ήδη στολισμό, αλλά αν δεν ανοίξουν τα μαγαζιά αυτά, είπαν βέβαια στις ειδήσεις σήμερα ότι θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τα μαγαζιά για τα παιχνίδια, μόνο αυτά, για τα εστιατόρια και τα μπάρ θα είναι κλειστά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά ή πραγματοποιούνται μαθήματα? Επειδή η κόρη μου είναι στην τελευταία χρονιά του λυκείου, τα σχολεία είναι ανοιχτά. Απλά τώρα ξεκίνησαν να πηγαίνουν. Μία δεν πηγαίνουν. Δευτέρα πάνε, Τρίτη δεν πάνε. Τετάρτη πάνε, Πέμπτη δεν πάνε. Πραγματοποιούνται καθόλου μαθήματα με τηλεδιάσκεψη λοιπόν? Ναι, ναι. Κανονικά, πραγματοποιείται κανονικά χωρίς προβλήματα η διαδικασία αυτή? Υπάρχουν βέβαια και οικογένειες που δεν έχουν ίντερνετ. Δηλαδή πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα. Και τι γίνεται σε αυτά τα παιδιά? Πέφτει η απουσία ή υπάρχει κατανόηση? Υπάρχει κατανόηση. Μάλιστα. Για αυτή τη χρονιά, τη σχολική χρονιά, θα υπάρξει μεγάλη κατανόηση. Μάλιστα. Δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές, ειδικά για τα παιδιά που δεν φτάνουν σε τίποτα. Άρια, δεσμευόμαστε να ξαναπραγματοποιήσουμε μέσα όχι μέσα στο 2020, δεν προλαβαίνουμε, αλλά στις αρχές του 2021 να ανοίξει και ο καιρός, να βγούμε και από τις καραντίνες. Βέβαια, και από εξωτερικό χώρο η σύνδεση. Εννοείται. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Βέβαια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.